Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίρκα. Το λόγο για 7 έχει ο κύριος Κουρλέτης, ο υπουργός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς θα σας φαινόταν αν ένας πρώην υπουργός δεν γνώριζε ότι αυτό το οποίο έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, δηλαδή στο πλαίσιο της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, οι δημοπρασίες, τα ποσά που προκύπτουν από τις δημοπρασίες για τα πιστοποιητικά ρήπων, ελέγχονται από την Ευρώπη και πρέπει να δίνονται για συγκεκριμένες δράσεις, για συγκεκριμένες πράσινες δράσεις. Το αναφέρω αυτό για να σας θέσω στο ερώτημα ποιος είναι αυτός ο υπουργός. Τον ακούσατε πριν από λίγο. Είναι ο πρώην υπουργός κ. Μανιάτης, ο οποίος με ένα περίσευμα, πλεόνασμα θράσους, έθεσε ερώτημα σχετικά με την κατατεθειμένη τροπολογία που υπάρχει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και προβλέπει την κατανομή αυτών των ποσών, να θέσει το ερώτημα, μα καλά, πού θα πάνε αυτά, μήπως θέλετε να τα δώσετε σε τίποτα δικές σας εταιρείες. Αυτό ειλικρινά, αν δεν δείχνει άγνοια, δείχνει μια φτηνή πολιτική διάθεση αντιπολίτευσης. Στη συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπουμε ότι το 60% από αυτά τα ποσά, από τις δημοπρασίες πιστοποιητικών αερίων, θα πηγαίνουν στον ειδικό λογαριασμό για τις ΑΠΕ. Είναι αυτό το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουμε όλοι στους λογαριασμούς μας. Το υπόλοιπο ποσό, ένα μέρος του ποσού αυτού, θα πηγαίνει στο ταμείο που ψηφίσαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο να συσταθεί, το Ταμείο για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, για την Ενεργειακή Ανταποδοτικότητα. Ήταν ένα ταμείο με το οποίο είχε διαφωνήσει ο κ. Μανιάτης. Διότι ενώ ήταν υποχρεωμένος, όσο ήταν αυτό στο Υπουργείο, να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη οδηγία, δεν το έκανε και προφανώς τώρα δεν είχε και το θάρρος να συμφωνήσει με τη σύσταση αυτού του ταμείου. Και μάλιστα τότε έχει ακουστεί, μα καλά, γιατί δεν πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο που υπάρχει ήδη. Να σας πω γιατί δεν πηγαίνει στο πράσινο ταμείο. Γιατί από τα χρήματα που πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο, μόνο το 2,5% έχει το δικαίωμα να τα κατευθύνει σε αντίστοιχες δράσεις, διότι το υπόλοιπο, με βάση τις συμφωνίες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, έχει υπογράψει η χώρα μας, πηγαίνουν για την δημοσιονομική σταθεροποίηση. Ένα άλλο μέρος που θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση από τα χρήματα αυτά θα πηγαίνει ως αντιστάθμισμα προς την βιομηχανία η οποία πληρώνει για την αγορά αυτών των συγκεκριμένων πιστοποιητικών. Αυτό είναι όλο. Απολύτως διαφανές, με σίγουρη στόχευση και θα έλεγα και με μια αναγκαία τελικά αποτελεσματική προσπάθεια να λειτουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο. Χαρακτήρισα πριν τον κύριο Μανιάτη ότι ή δεν ήξερε ή εν πάση περιπτώσει ήθελε να κάνει μια φτηνού τύπου αντιπαράθεση. Δεν αρκέστηκε όμως αυτό. Μας ανέφερε και κάτι άλλο. Είχε το θράσος ένα νόμο ψηφισμένο από το 2010 που προέβλεπε ότι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου υπάρχουν μεγάλα αιωλικά πάρκα ή υδροελεκτρικά παρακρατείται το 1% και δίνεται στους κατοίκους των περιοχών αυτών που ανήκουν τα συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Από το 2010 αυτός ψηφισμένος ο νόμος είχε το θράσος εμείς που μόλις χθες υπογράψαμε αυτά τα πάνω από 18 εκατομμύρια να πάνε επιτέλους να πιστωθούν. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν φτάνει που λέτε ψέμα και παραπλανείτε τον κόσμο, διακόπτεται κιόλας. Είχατε λοιπόν το θράσος να μας πείτε τα λεφτά που από το 2010 τα παρακρατούσατε και δεν τα είχατε δώσει, να μας εγκαλέσετε γιατί το κάναμε. Και λέει ο κύριος Μανιάτης, μα εγώ υπέγραψα το 2014 μία οικία την οποία την αναφέρετε. Μόνο που η οικία είναι μια καλή διάθεση προθέσεων, αλλά δεν έχει μέσα τους πίνακες των αποδεκτών. Δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Και τότε βγήκε, επειδή αντιλαμβανόταν ότι έρχονται οι εκλογές και επέρχεται η συντριβή και βγάζει από το γραφείο του μία απόφαση την οποία του γυρνάνε πίσω οι υπηρεσίες και μιλάει για 20 εκατομμύρια οφειλόμενα. Ακριβώς απλά και μόνο
μόνο τι, για να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους του. Είναι ένα κλασικό δείγμα γραφής το πώς λειτουργήσατε, κύριε της προηγούμενης κυβέρνησης. Βεβαίως, συνηθισμένη αυτή η πρακτική. Λέμε ένα ψέμα, εγκαλούμε την κυβέρνηση, αναπαράγεται από τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα και έτσι θεωρούμε ότι μπορούμε να σταθούμε στο πολιτικό προσκήνιο. Προσέξτε να δείτε. Αυτού του είδους οι πρακτικές πια είναι γνωστές. Όλοι αντιλαμβάνονται πως κάθε Σιριζαίος επαρχιώτης βουλευτής, όταν πηγαίνει το Σαββατοκύριακο στον τόπο καταγωγής του, όλος τυχαίως βρίσκεται μία κάμερα και τον περιμένει. Όλος τυχαίως. Όλοι αντιλαμβάνονται γιατί τα χρεοκοπημένα κανάλια αυτή τη στιγμή δίνουν είναι υπερπάντων αγών για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους. Να γνωρίζετε κάτι. Ότι ήσασταν η διαπλοκή και είμαστε η ανατροπή της. Αυτό το ξέρει ο κόσμος και γι' αυτό, παρόλο ότι έχει τις ενστάσεις του για την πολιτική μας, παρόλο ότι διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα για πλευρές αυτής της πολιτικής μας, την ίδια στιγμή όμως δίνει περιθώριο χρόνου να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί αυτή η προσπάθεια. Μία προσπάθεια που μέσα από τις αντιφάσεις της επιδιώκει με νύχια και με δόντια και πάντοτε κάνοντας τον ίδιο το λαό κοινωνός αυτές τις αποφάσεις. Και αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά της σημερινής κυβέρνησης, ότι δεν απέκρυψε ούτε μία στιγμή το δικό της σχέδιο προεκλογικά, προσπαθεί να βάλει τη χώρα σε έναν άλλο δρόμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι οι στιγμές είναι κρίσιμες και απαιτούν μια περισσότερη στάση ευθύνης από μια φτηνή πολιτική παρέμβαση η οποία στερείται εναλλακτικών προτάσεων, στερείται ενός σαφούς στίγματος και κυρίως απλά και μόνο ποντάρει σε μια καλώς εννοούμενη, θα έλεγα εγώ, δυσαρέσκεια που προκύπτει μέσα από τις δυσκολίες της συγκυρίας. Πιστεύουμε πολύ περισσότερο από ότι εσείς στην οριμότητα αυτού του λαού και έχουμε δείξει ότι μπορούμε τελικά μαζί του να κάνουμε εκείνες τις επιλογές οι οποίες να ανοίγουν μια άλλη προοπτική για τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουρλέτη. Ο κύριος